Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Όπα, Χριστός Ανέστη, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, πάνω απ' όλα. Είναι σαν να είμαστε στα χωριά μας. Παραδοσιακά, όπως και στο χωριό. Βλέπω, ρε. Το χρειαζόμαστε να μας τονώσει λίγο το ηθικό. Ναι, έλα βρε Γιώργο, πού είσαι παιδί μου, σε περιμένουμε. Εδώ είμαστε όλοι μαζεμένοι. Είμαστε αρκετοί, αλλά έχουμε κάνει όλοι τις ελπές, είμαστε όλοι αρνητικοί. Οι σούβλες στήθηκαν. Οι οικογένειες συγκεντρώθηκαν και το ψήσιμο του πατροπαράδοτου Οβελή, ανήμερα του Πάσχα, ξεκίνησε από νωρίς το πρωί. Απόλυτα. Από τι ώρα ψήνετε? Κοιτάξτε, το βάλαμε κατά τις 10 η ώρα. Πόσα άτομα θα είστε εδώ? Είμαστε περίπου 12 άτομα. Όσα επιτρέπετε. Ακριβώς. Θα σταματήσουμε το γλέντι, θα σταματήσουμε όταν κρυφτεί ο ήλιος. Σημερινή ημέρα, πολύ απίθανη. Όποιος έχει αυλίτσα, μαζεύτηκαν εκεί και ψήνουν τα αρνάκια τους. Πάσχα στην πόλη φέτος και αρκετές είναι οι οικογένειες που από νωρίς το πρωί έχουν βγάλει τις σούβλες στο δρόμο για να ψήσουν. Όλοι οικογενειακά. Οικογενειακά, όχι φίλους, η οικογένεια μόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά φέτος του κορονοϊού. Να φύγει ο κορονοϊός, να φύγει ο κορονοϊός. Να φύγει, να μην ξανάρθει ποτέ. Δώστε να. Πολλοί είναι και όσοι προτίμησαν τη βεράντα τους. Να κάνουμε, ότι εγκλωβισμένοι στην Αθήνα αντί να είμαστε στο νησί μας. Ψήνουμε στο μπαλκόνι, τι να κάνουμε. Ναι, με κέρδισες. Από τις 10 η ώρα το πρωί οι σούβλες στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει φωτιά, αρνάκια, κατσικάκια και σε λίγο θα τοποθετηθεί εδώ και κοκορέτσι για να είναι έτοιμο το τραπέζι στο μεσημέρι. Οι οικογένειες θα σμίξουν σήμερα τηρώντας πάντα τα μέτρα και με λίγη μουσική θα περάσουν ένα παραδοσιακό Πάσχα. Χωρίς μουσική γίνεται. 8 άτομα θα είμαστε. Αυτό επιτρέπεται, άλλωστε σε ανοιχτό χώρο είμαστε. Όπως μας έχουν πει και τηρούμε πάντα όλα τα μέτρα. Όλοι είμαστε με self-test. Ναι, εδώ ψήστης ξεκίνησε νωρίς. Όλα καλά. Θα πάμε στο σπίτι, 7 άτομα, εντός των προδιαγραφών νομίζω. Αυτό. Και από τι ώρα ξεκινήσατε εδώ τις προετοιμασίες? Οι πρώτοι ψήστες ήρθαν στις 7, τα οργανώσαν όλοι. Εμείς ξυπνήσαμε λίγο πιο μετά. Αλλά εντάξει, όλοι θα βοηθήσουμε. Το δόξα τω Θεώ και εκκλησιαστήκαμε. Κάτι ήταν. Με όποιον τρόπο και θα πάμε όλοι μαζί. Ελάχιστα κρατάμε τα έτοιμα. Και όσοι δεν έβαλαν σούβλες, τίμησαν ιδιαίτερα τις παραγγελίες σε ψητοπολία. Πόσες παραγγελίες περίπου είχατε? Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, πήραν φωτιά? 500 παραγγελίες. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους. Δεν γίνει. Μας πήραν και, μην σας πω, και 200 άτομα ακόμη, αλλά δεν είχα δυνατότητα να... ετοιμάσω. Ο κόσμος μέχρι και αργά το μεσημέρι περίμενε με υπομονή στην ουρά πάνω από μία ώρα για να παραλάβει τα εδέσματα για το πασχαλινό τραπέζι. Είχαμε πάρει τηλέφωνο από προχτές και είμαστε φανέτοιμο και το ήρθαμε και το πήραμε. Είμαστε από χτες το βράδυ εδώ πέρα, ψήνουμε για να έχει ο κόσμος να φάει. Και η ευχή όλων είναι μία. Και του χρόνου ελεύθερη στα χωριά μας. Στην υγεία σας.